Η επομένη των δημοτικών εκλογών της 11ης Φεβρουαρίου του 1934 αναδεικνύει στην Αθήνα νικητή τον κυβερνητικό και αντιβενιζελικό υποψήφιο Κωνσταντίνο Κοτζιά. Δήμαρχος Πειραιά εκλέγεται ο Σωτήριος Στρατήγης. Στην Καβάλα εκλέγεται ο πρώτος κομμουνιστής δήμαρχος, ο 29χρονος Δημήτρης Παρτσαλίδης, ένας από αυτούς που συμμετείχαν στη Συμφωνία της Βάρκιζας εκ μέρους της Ιαμικής Αριστεράς. Αυτές είναι και οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα, στις οποίες παίρνουν μέρος οι γυναίκες. Το βέβαιο είναι ότι αρχές Σεπτεμβρίου του 1944 το ΚΚΕ στέλνει διοσημένοντα στελέχη του που γίνονται υπουργοί της κυβερνήσεως Παπανδρέου. Δυστυχώς δεν συμφωνούν τελικά στο ζήτημα του αφοπλισμού των ανταρκτικών δυνάμεων, δηλαδή του Ελλάς. Και αυτό είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο το Δεκέμβριο του 1944 ξεσπούν τα Δεκεμβριανά με αφορμή ακριβώς το συγκεκριμένο αυτό θέμα, αφού προηγουμένως στις 2 Δεκεμβρίου του 1944 παρετούνται οι υπουργοί του ΕΑΜ. Αυτό που είναι όμως δεδομένο είναι ότι υπήρξε μια εξαιρετικά σκληρή και για την Αθήνα και για τον κόσμο που τη βίωσε αναμέτρηση που οδήγησε αρχές Ιανουαρίου στην ήττα και την υποχώρηση του Ελλάς από την Αθήνα. Παρόλο που έχει αμφισβητηθεί ο θρόνος από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου, ο Γιώργος επιμένει να θεωρεί τον εαυτό του βασιλιά των Ελλήνων με πλήρες δικαιοδοσίες από το Λονδίνο. Σε μια άτυπη συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, αποφασίστηκε να οριστεί αντιβασιλέας ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, αν και ο βασιλιάς αντιδρούσε στο να αναθέσει, να δημιουργήσει ένα νέο ρόλο, το ρόλο της αντιβασιλείας, και μάλιστα το αναθέσει στον αρχιεπίσκοπο, πιέστηκε και τελικά δέχτηκε. Λίγες μέρες μετά, ο αντιβασιλέας πλέον ορίζει ως πρωθυπουργό τον Νικόλαο Πλαστήρα. Ο Γιώργος δεν δεχόταν ποτέ να ορίσει ο ίδιος πρωθυπουργό τον Νικόλαο Πλαστήρα. Τα γεγονότα όμως τα οποία συνέβαιναν από δίπλα, δηλαδή αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά, η ενσωμάτωση των δοσιλόγων ταγμάτων ασφαλείας στον κρατικό μηχανισμό και κυρίως η εμφάνιση παρακρατικών οργανώσεων και μέσα στην Αθήνα, οι αντεκδικήσεις ή οτιδήποτε άλλο, δεν λέω αν ήταν δικαιολογημένες, αιτιολογημένες ή όχι, είχαν διαμορφώσει ένα πολωτικό κλίμα. Έτσι φτάνουμε στη Συμφωνία της Βάρκησας, στην οποία επεδίωκαν και οι Βρετανοί, την οποία εκπρόσωποι του ΕΑΜ δέχονται να διαλυθεί ο Ελλάς και οι μαχητές του να παραδώσουν τα όπλα τους στην νόμιμη κυβέρνηση του Νικόλαου Πλαστήρα. Έτσι, μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις, τερματίζεται ο εμφύλιος πόλεμος που είχε ξεκινήσει στις 3 Δεκεμβρίου του 1944 στην Αθήνα. Η συμφωνία αποτελείται από 9 άρθρα και προέβλεπε μεταξύ άλλων αφοπλισμό όλων των ένοπλων σωμάτων της αντίστασης, ανασύνταξη του Εθνικού Στρατού, εκαθάριση του κρατικού μηχανισμού από τους συνεργάτες των Γερμανών, αμνηστία για τα πολιτικά αδικήματα, δημοψήφισμα για το πολιτιακό ζήτημα και εκλογή συντακτικής συνέλευσης για την κατάρτιση νέου συντάγματος. Η σημασία της συμφωνίας αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι το κείμενό της δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, προσδίδοντας το περιεχόμενό της ισχύ νόμου. Η συνθήκη της Βάρκιζας υπογράφηκε την επόμενη μέρα της υπογραφής της συνθήκης της Γιάλτας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Φράγκλιν Ρούσβελτ, ο Άγγλος πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ και ο Σοβιετικός κομμουνιστής ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν μοιράζουν τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής. Несмотря на всю серьезность рассматриваемых вопросов, сохранилось немало анекдотических историй, посвященных Ялтинской встрече. Одна из них, наверное, самая яркая, связана с Черчиллем. На одном из заседаний министр иностранных дел Энтони Иден передал Черчиллю записку. Британский премьер прочитал ее и сжег от сигары. Ответная записка от Черчилля Идену не была уничтожена, а просто разорвана на мелкие кусочки и выброшена в корзину. Не веря своим глазам, сотрудники НКВД после заседания тщательно подобрали все обрывки и восстановили текст послания. «Старый ястреб не вылетит из гнезда». Что за ястреб? Какое гнездо? Расшифровать эту кодовую фразу так и не удалось. В конце 50-х годов Никита Хрущев с официальным визитом посетил Великобританию и встретился с Черчиллем. Что все-таки означала эта фраза?
Да ничего особенного, ухмыльнулся Черчилль. Просто у меня была расстегнута ширинка, и господин Иден меня об этом предупредил. А я его успокоил.